Πρώτο θέμα, έχουμε συνδεθεί. Επιδιώκουμε να είμαστε στο επίκεντρο. Με το στούντιο της ΕΡΤ στη Μουρούζη, τώρα είστε για το σωστό. Το λόγο, η Φόφη Γεννηματά είπε ότι θα αφήσει πίσω είτε αυτούς που δεν θέλουν, είτε αυτούς που δεν μπορούν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα. Σταύρος Θοδωράκης, δεν δεχόμαστε εντολές από κανέναν. Και το ερώτημα είναι ένα, απλό, ξεκάθαρο και τίμιο, κύριε Κεγκέροβλου. Το διαλύσατε ήδη. Πάντα υπάρχει ο σωστός λόγος, ο αναγκαίος λόγος και ταυτόχρονα τα αρνητικά. Κοιτάξτε, είναι 50 μέρες από το συνέδριό μας, όπου πήραμε ομόφωνες αποφάσεις για την πορεία μας, την αυτόνομη πολιτική πορεία μας, με ένα σχέδιο για την Ελλάδα που μπορεί να συμβάλλει για να βγούμε με βιώσιμο τρόπο από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο ευημερίας σε στέρεες βάσεις. Σας άφησα να κάνετε ολοκληρωμένη την πρώτη σας πρόταση και διατύπωση. Ένιωσα ότι το έχετε ανάγκη, όμως πρώτα θα γίνουν οι ερωτήσεις σήμερα. Είστε από τα πρώτα θέματα της πολιτικής ατζέντας και πρώτα θα απαντήσετε. Συνεχίζω όμως την ερώτηση. Το ερώτημα το πρώτο ήταν, το διαλύσατε ήδη? Δεν απαντήθηκε. 50 μέρες λοιπόν από το συνέδριο. Έχουμε ασφαλώς ακόμα τα ζητήματα εσωστρέφειας λόγω του ότι τώρα συγκροτούνται τα όργανα. Αλλά ταυτόχρονα η εικόνα μας τις προηγούμενες μέρες δεν ήταν η καλύτερη. Η παρέμβαση της Φόφης Γεννηματά αφορά στην απόφαση του συνεδρίου να προχωρήσουμε και βέβαια για να λήξει αυτή η εικόνα, όχι της πολυφωνίας την οποία σεβόμαστε, αλλά της Βαβυλωνίας που ενδέχεται, εάν δεν υπήρχε αυτή η παρέμβαση, να εξελιχθεί αυτή η κακή εικόνα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Κύριε Γεγκέροβλου, επειδή έγινε η παρέμβαση κυρίας Γεννηματά χθες, σε αυστηρούς τόνους και μάλιστα σε έντονους τόνους. Έντονη ήταν και η απάντηση από το ποτάμι. Σας το είπε ο κύριος Ασκαράτος νωρίτερα. Έντονη η απάντηση από το ποτάμι. Αποστάσεις με πιο ήρεμο τρόπο κράτησε η Δημάρ. Θα ρωτήσω πάλι εγώ αυτό το πράγμα. Ρωτήστε. Θα ρωτήσω πάλι. 50 μέρες λοιπόν μετά το συνεδριό σας και όπως είπε ο Κώστας, το διαλύεται ήδη. Αντίθετα, δεν απαντήθηκε. Αντίθετα, προχωρούμε. Και θα προχωρήσουμε, είμαστε αποφασισμένοι με όσους πιστεύουν στο εγχείρημα. Όπα, όπα, όπα. Βάλατε λοιπόν αυτή την παράμετρο με όσους πιστεύουν. Ως εδώ, καμία ανοχή σε προσωπικές στρατηγικές υποφυγεννηματά. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται διαγραφές. Η χθεσινή πολιτική παρέμβαση της Προέδρου αφορά την εικόνα. Δεν προσωποποιείται. Μην μπερδεύετε τα πρόσωπα ή με τις όποιες τοποθετήσεις ή διαρροές. Γιατί οι απαντήσεις και ανακοινώσεις αφορούν. Ακριβώς. Η εικόνα από τις τοποθετήσεις των προσώπων δημιουργείται, κύριε Κεγκέροβλου. Το ξέρετε πολύ καλά. Ωραία. Και το ξαναρωτάω επίμονα μέχρι να τελειώσει η σύνδεση από τη Μουρούζη. Ναι. Θα έρθουν και διαγραφές σε περίπτωση που κάποιοι συνεχίσουν να το πω έτσι όπως φαντάζομαι το λέτε εσείς, το ίδιο βιολί. Αυτό που λέτε εσείς προσωπική στρατηγική. Τα ζητήματα αντιμετωπίζονται πολιτικά. Δεν αντιμετωπίζονται πειθαρχικά. Εδώ έχουμε μια εικόνα η οποία είναι αντίστροφη από αυτό που συμβαίνει στη βάση. Ενώ δηλαδή όλο και περισσότεροι πολίτες αγωνιούν βεβαίως για την πορεία της χώρας, αλλά ταυτόχρονα περιμένουν από μας όχι μόνο την πολιτική μας πρόταση την οποία έχουμε επεξεργαστεί και θα συζητήσουμε μαζί τους, αλλά και την παρέμβασή μας για τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, ούτως ώστε η παράταξή μας να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ενώ αυτό συμβαίνει στη βάση, στην κορυφή υπάρχει η λάθος εικόνα, η οποία πιστεύω ότι με τη χθεσινή παρέμβαση έλαβε τέλος. Λέτε και... δηλαδή ότι η Φόφη Γεννηματά έστειλε μήνυμα ότι κουμάντο στο κοινάλ, στο κίνημα αλλαγής, κάνω εγώ? Το κίνημα αλλαγής έχει εκλέξει πρόεδρο, δεν χρειάζεται να το πει με μια παρέμβασή της ότι είναι πρόεδρος. Η παρέμβαση αφορά την ουσία. Ο κόσμος περιμένει από μας και κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να είμαστε ένα ισχυρό κίνημα. Αυτό είναι από εσάς και λέει η Φόφη Γεννηματά υποχρέωσή μου να πετύχει το κίνημα αλλαγής. Δεν είναι υποχρέωση όμως να πετύχει και η χώρα. Και εδώ φωνές μέσα από το κοινάλ έχουν πει ότι αν ικανοποιηθεί το αίτημα της Φόφης Γεννηματά για εκλογές τώρα πριν από την έξοδο από τα μνημόνια, δεν προλαβαίνουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της έξοδο από τα μνημόνια. Και τώρα άρα πηγαίνουμε σε καταστροφή με μαθηματική ακρίβεια. Άρα η επιτυχία της χώρας δεν είναι ζητούμενο για εσάς. Ακριβώς. Για την επιτυχία της χώρας. Προηγουμένως είπατε την είδηση ότι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσει το σχέδιο που έχει προτείνει στους εταίρους. Συμβαίνει για πρώτη φορά συζήτηση σε κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και είναι αποτέλεσμα της δικιάς μας παρέμβασης που πρέπει να συζητηθεί
την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Η πρώην μερεσίας διάταξη συζήτηση έχει καθοριστεί ήδη για την Τετάρτη, προκειμένου να ενημερωθεί ο πολιτικός κόσμος αλλά κυρίως οι πολίτες για το τι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Κύριε Κεκέρογλου, μια στιγμή που λέμε, πριν προχωρήσετε λοιπόν σε αυτό, να λύσουμε λίγο τα δικά σας τα εσωκομματικά. Γιατί η κυρία Γεννηματά, με αυτό το μήνυμα που έστειλε, που λέει ότι μετατρέπουν τον πλουραλισμό σε όπλο που θέλουν όσων θέλουν να μας πλήξουν. Νέα και Δημοκρατία επίσης, και ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ναι, θα ήθελα να μου αποκωδικοποιήσετε λίγο και να μου πείτε λίγο, εάν μπορείτε, πιο ξεκάθαρα, τι εννοεί λέγοντας ότι κάποιοι αναζητούν αλλού πολιτική στέγη. Όχι, δεν λέμε κάποιοι αναζητούν. Κι. Αν κάποιοι αναζητούν, ναι, μπορούν να τη βρουν. Τώρα δημοκρατία. Την κολοκυθιά θα παίξουμε, κύριε Κεκέρογλου. Αυτό λέμε τώρα, κύριε Κεκέρογλου, 50 μέρες μετά έχουν. Το συνέδριό σας θα παίξουμε την κολοκυθιά. Θεωρείτε, γιατί, κύριε Κεκέρογλου, ότι αυτές οι διαφορετικές φωνές τελικά αποσκοπούν στο ότι κάποιοι θέλουν να παρεκκλίνουν, βρίσκουν ως όχημα το κίνημα αλλαγής? Εξηγήστε το μας να το καταλάβουμε. Ναι, εσείς ως δημοσιογράφοι καλά κάνετε και ρωτάτε, διότι αυτή ήταν η εικόνα. Και σας λέω εγώ ότι η πολιτική μας γραμμή, απόφαση του συνεδρίου, είναι αυτόνομη πορεία με το σχέδιο Ελλάδα και με τους πολίτες συζητάμε μέχρι τις εκλογές ασφαλώς και με τα κόμματα. Μάλιστα. Για μας αυτό που λείπει από τη χώρα, η εθνική συνεννόηση, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και από εκεί και πέρα, όλοι όσοι δεν έχουν... Τώρα, εδώ είναι να σας απαντήσω, εδώ. Όλοι όσοι έχουν παρεξηγήσει ή δεν έχουν κατανοήσει τη γραμμή μας, οφείλουν να ξαναδιαβάσουν τις αποφάσεις του συνεδρίου. Προχωρούμε μπροστά με αυτόνομη πολιτική. Δεν αληθωρίζουμε. Ναι, κύριε Κεκέρογλου, να το πάμε τώρα, επειδή θέλετε εθνική συνεννόηση και για εσάς είναι βασικό εθνική συνεννόηση και για όλους μας πρέπει να είναι βασικό εθνική συνεννόηση. Αλλά το πρότιστο, κύριε Κεκέρογλου, θα είναι να συνεννοήσετε μεταξύ σας. Γιατί καταλάβαμε αυτές τις ημέρες, αυτόν τον καιρό, μετά την επιστολή της κυρίας Γεννηματέα, η οποία ζήτησε εκλογές τώρα. Για να πάρω όλα πίσω, κάνα 3,5 χρόνια. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Όχι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Κάνετε λάθος, κύριε. Κοιτάξτε, η μόνη υποστήριξη, κύριε Γεγκέρο, θα πάνε πίσω για να μην δεσμευτεί η χώρα σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζει κανένα. Κύριε Γεγκέρο, το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι δέσμευση τη χώρα σε μνημόνιο. Τι λέτε? Μπορείς να ρωτήσει κανένα. Τι λέτε, κύριε? Όχι. Πού ήταν η εθνική συνεννόηση τότε? Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία που ήταν υπέτεια για την κρίση? Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα αγωνιά, αφού έχει φορτώσει τη χώρα επιπλέον προβλήματα από αυτά που φόρτωσε η κρίση του κυρίου Καραμαλή? Σηκώσατε το βάρος, δηλαδή, να σας πούμε και συγχαρητήρια και ευχαριστούμε που σηκώσατε βάρος αυτό. Όχι, όμως και οι υβριστικές τοποθετήσεις, όπως η δικιά σας, που δεν αναγνωρίζετε ότι το 2009 η χώρα είχε βρεθεί στο χείλος του γκρεμού. Δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου? Όχι, δεν μου αρέσει το ερώτηση, δεν σας αρέσει η απάντηση. Όχι, αυτό δεν μπορώ να απάντησε, δεν η απάντηση ρωτήσω. Λοιπόν είναι ότι δεν αναγνωρίζετε ότι το 2009-10 η χώρα είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Κύριε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω, δεν μου άφησε να ρωτήσω. Πάμε, δεν σας αρέσει που όλη την ώρα ρωτάτε. Ακούω. Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει να ρωτήσω. Αν θέλετε να με αφήσετε να ρωτήσω. Ακούω. Πώς δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο μόνος που στήριξε την πρόταση κυρίας Γεννηματάκη εκλογές τώρα. Τώρα. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τι λέτε, κύριε? Τι λέω, κύριε? Δεν ακούτε ειδήσεις, είστε μέσα στο στούντιο και είστε αποκοπή από την πραγματικότητα. Τη στηρίζει το 80% του ελληνικού λαού. Τη στηρίζει το 80% του ελληνικού λαού. Τώρα να απαντήσω εγώ. Το 80% του ελληνικού λαού που λέει ότι πρέπει να τερματιστεί η θητεία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πορεύεται μονομερός και θέλει να λυσοδέσει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια χωρίς καν να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Για τους πολίτες δεν γίνεται καν λόγος. Και μαθαίνουμε από γερμανική εφημερίδα ή περιοδικό, δεν γνωρίζω ακριβώς, ότι περιλαμβάνει το υποτιθέμενο σχέδιο ανάπτυξης που, όπως χαρακτηρίζει η εφημερίδα, δεν τη συμμερίζουμε γιατί δεν γνωρίζω το περιεχόμενο, δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο γράφτηκε. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εφημερίδα, γιατί και εγώ ζω στο παράλληλο σύμπαν μου, όπως μου είπατε, σε μια άλλη πραγματικότητα. Είναι σημερινή, αποκάλυψη γερμανικής εφημερίδας. Ποια είναι, δεν μπορούμε να την ξέρω? Σας είπα, επειδή δεν το έχω διαβάσει, επειδή δεν το έχω διαβάσει, δεν συμμερίζομαι, αλλά λέω, είναι δυνατόν να μαθαίνουμε
να δημοσιεύεται σε ξένο περιοδικό το πρόγραμμα και να μην το ξέρει η Ελλάδα. Εσείς το δέχεστε αυτό, κύριε Κεγέρογλου, μπορώ δεν το ξέρω, να κάνω. Κύριε Κεγέρογλου, εγώ δέχομαι ότι όλοι οι συνάδελφοί μου. Εγώ δέχομαι ότι δεν το ξέρετε. Επειδή εγώ δεν είμαι καλός και δεν διαβάζω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις, δεν παρακολουθώ ειδήσεις και ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δέχομαι ότι υπάρχουν καλύτεροι συνάδελφοι, κύριε Κεγέρογλου, από μένα και ενδεχομένως οι Γερμανοί συνάδελφοι να έχουν καλύτερη πληροφόρηση. Όχι, το παθαίνουμε αυτό. Ενδεχομένως να θεωρείται καλύτερο συνάδελφο. Όταν ασχολούμαστε με το εξειδικευμένο, το παθαίνουμε όλοι αυτό. Δεν έχουμε τη συνολική εικόνα. Κύριε Κεγέρογλου, ναι, το καταλάβαμε, καταλάβαμε αυτό που είπατε, ναι. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Μήπως τελικά βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή από πολλά στελέχη σας υπάρχει μια ενδεχομένως διαφορετική άποψη και το κομμάτι του να τοποθετηθείτε τελικά προς τα ποια, προς το ποιο, ποια πλευρά θα ακολουθήσετε αν κληθείτε σε ενδεχόμενες εκλογές να πρέπει να συμβάλλετε μετά και να μπείτε στη διαδικασία. Ναι, ωραία. Μήπως όμως βλέπετε ότι αυτό πια γίνεται πιο αναγκαίο ώστε να μην χαλάσετε και την ενότητα που ναι. έχετε κάνει βήματα και με μεγάλη δυσκολία για να φτάσετε μέχρι εδώ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται πολλές φορές και από τους πολίτες και βεβαίως από τους αναλυτές και τους δημοσιογράφους. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι τις επόμενες εκλογές δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνεργασίας με κανέναν. Η μη μόνον αυτό το οποίο εμείς επιμένουμε εδώ και χρόνια και δεν έχει επιτευχθεί, η εθνική συνεννόηση κυρίως στα εθνικά θέματα. Πάμε λοιπόν στις επόμενες εκλογές. Οι επόμενες εκλογές με την εντολή του λαού θα αναδείξουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε δεύτεροι. Τουλάχιστον τρίτοι θα είμαστε. Αν συμφωνήσουμε ότι θα είμαστε τουλάχιστον τρίτοι, να σας το πω πρακτικά το ζήτημα για να το καταλάβετε. Εάν ο πρώτος πάρει πλειοψηφία κυβερνητική, κοινοβουλευτική, δεν τίθεται θέμα, προχωράει με την εντολή που θα λάβει, θα σχηματιστεί κυβέρνηση, άρα δεν τίθεται ερώτημα. Αν δεν λάβει και δεν βρει ακριβώς την συνεργασία την οποία θα επιδιώκει, θα πάει η εντολή στο δεύτερο. Εάν ο δεύτερος και αυτός δεν λάβει, τώρα, ναι. πάμε στον τρίτο. Και λέμε, εγώ δέχτηκα ότι θα είμαστε τρίτοι. Όταν θα πάρουμε λοιπόν εμείς την εντολή και έχοντας τότε την πρωτοβουλία. Θα του κληρώνει, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Του κληρώνει. Μετά τις εκλογές και αναλόγως με τη σειρά της εντολής θα καταλάβει και ο λαός θα έχει κληρώσει. Θα σας πω, κύριε, μην βιάζεστε. Παίρνουμε ναι, λοιπόν ναι, την τρίτη εντολή. Ναι, αυτά ναι. που σας λέω είναι διαδικαστικά για να τα κατανομήσουμε, ναι. για να μην κάνουμε ναι, θολές ναι, ναι. ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, παίρνουμε την τρίτη εντολή και έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και απευθυνόμαστε στα άλλα δύο κόμματα. Και τους λέμε, έχουμε το σχέδιο Ελλάδα, έχουμε την πολιτική μας. Όταν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα καλέσουμε τους άλλους να απαντήσουν αν συμφωνούν ναι. ή αν. Μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κοιμάται συγκεκριμένη θέση. Ευχαριστώ. Το κατάλαβα. Οι ψηφοφόροι χρειαστεί να το καταλάβουν και οι ψηφοφόροι. Ευχαριστώ. Το καταλαβαίνουν πολύ πιο καλά. Επειδή είστε κι εσείς από χωριό και εγώ από χωριό, κύριε Κεγέρογλου, το παιχνιδόκι λεγόταν. Το καταλαβαίνουν και το λουρί πάει στη μάνα που λέμε. Μόνο όσοι δεν θέλετε δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ λοιπόν όσοι το παρερμηνεύουν θα πρέπει να έρθουν. Πάρα πολύ απλώ επειδή τη βάλετε εσεί τη λέξη Βαβέλ να ρωτήσω για να μείνει το βίντεο που λέμε, να κρατήσουμε το βίντεο. 10 δευτερόλεπτα η απάντησή σας. Στις 50 μέρες είδαμε στο κοινάλ Βαβέλ. Μπορείτε καταρχήν, να εγγυηθείτε ότι στις 60 μέρες ή στις 90 να σας διορθώσω, δεν υπάρχει κανένα κοινάλ. Υπάρχει το κίνημα αλλαγής. Ακούστε, υπάρχει το κίνημα αλλαγής. Κρατήστε ναι, ναι. το έτσι λοιπόν. Θέλετε, ναι. Στις 50 μέρες το κίνημα αλλαγής έγινε Βαβέλ. Στις 60 ή στις 90. Δική σας η λέξη. Οι φόβοι γεννηματάκι του Σταύρου στο Δωράκι. Είστε καλά στην προπαγάνδα, τα πάτε καλά. Α, είμαστε και προπαγανδιστές. Την κρίζα προπαγάνδα τα πάτε καλά. Και ξέρετε τι σημαίνει η κρίζα. Κύριε Κεγέρογλου, δεν γνωριζόμαστε τώρα. Παραποιείτε αυτά που είπα. Εσείς δεν είπατε τη λέξη Βαβέλ, ήταν δικό σας όρος. Είπα ότι η εικόνα που βίντεο, είχαμε 50 μέρες λόγω της εσωστρέφειας. Δεν είναι βίντεο εδώ. Η εικόνα, Εγώ ρωτάω κάτι, αν θέλετε το απαντάτε. Στις 60 μέρες ή στις 90 μπορείτε να εγγυηθείτε σήμερα εδώ απευθείας ότι φόβοι γεννηματάκι ο Σταύρος Θοδωράκης θα είναι κάτω από την ίδια στέγη, από το ίδιο κόμμα. Καταρχήν δεν αφορά, εσείς το είπατε ότι αφορά μια αντιπαράθεση γεννηματά Θεοδωράκη. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τοποθετήσεις διαφόρων στελεχών που δεν είναι στις ηγεσίες και οι οποίες δεν συνάδουν με την πολιτική της αυτόνομης γραμμής που έχουμε αποφασίσει. Εμείς λοιπόν κλείνουμε τον κύκλο της εσωστρέφειας με την ανάδειξη των οργάνων τις επόμενες μέρες. Και μπαίνουμε στη συζήτηση με τους πολίτες των πολιτικών μας θέσεων, του σχεδίου Ελλάδα. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα
να είμαστε αντίστοιχοι με την ενότητα που υπάρχει στη βάση. Να είστε καλά, στη βάση σήμερα, υπάρχει θερμά. Μεγάλη ενότητα, στην κορυφή υπάρχει αυτή η στρεβλή εικόνα την οποία θέλουμε να τερματίσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Την επόμενη φορά θα λύσουμε τα υπόλοιπα. Εδώ κοντά μας στο στούντιο. Υπάρχουν πολλά. Εδώ κοντά μας στο στούντιο. Να είστε καλά.